Πάμε εδώ στους καλεσμένους μας. Θα δείτε τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, γνωστό δικηγόρο, και τον Σταύρο Μπαλάσκα, ειδικό αστυνομικό αναλυτή. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Για να δούμε λίγο το επιχειρησιακό πρώτα απ' όλα. Αυτό ήταν η τελευταία πράξη που βλέπουμε εδώ. Εδώ πια τον πιάνουν, τον αφοπλίζουν, τον δένουν και τον πάνε μέσα, κύριε Μπαλάσκα. Έτσι παίχτηκε η τελευταία σκηνή είναι εδώ. Τρία δεδομένα θα υπήρχαν με αυτή τη σύλληψη. Δεδομένο πρώτον θα ήταν να το βρούμε κρεμασμένο σε κανένα δέντρο, γιατί το είχε πει στην αδελφή του και είχε δηλώσει ότι θέλει να αυτοκτονήσει μετά από το τραγικό έγκλημα το οποίο έκανε. Δεύτερο ήταν να έκανε κανένα ντου στους αστυνομικούς πυροβολώντας τόσο τον κάνα στο ρωτήρι. Mm-hmm. Και το τρίτο ήταν να πουλήσει όλο αυτό το θέατρο. Θέατρο, λέτε, έπαιξε. Έκαλε, εντάξει. Κανονικά, έτσι. Ψέματα όλα είναι, ψέματα όλα είναι θέατρο, όλα είναι ανοησίες, όλα είναι από το μυαλό του βγαλμένα και προσχεδιασμένα και παραμύθια. Και δεν και το αυτά που έλεγε για την αυτοκτονία. Δεν το πιστεύει κανένα. Το παραμύθι, λέτε. Και το συνέχισε μετά το παραμυθάκι, ότι πάρτε τη τηλέφωνο, θέλω να της μιλήσω και καλά. Δεν είμαι εδώ, δεν ξέρει ότι πότε, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα τα καθάρματα, οι φωνιάδες θα καταλάβουν ότι πλέον έχει περάσει η μόδα να το παίζει παλαβός για να τη βγάλεις καθαρή. Mm-hmm. Αυτή η μόδα έχει περάσει. Έχουμε και ποινικολόγο άξιο να μας τα πει εδώ πέρα δίπλα. Τέλειωσε αυτό το παραμυθάκι. Mm-hmm. Το παίζω παλαβούλης για να τη βγάλω καθαρή, να γλιτώσω κανένα χρόνο, να γλιτώσω κανένα δύο χρόνια. Mm-hmm. Όχι. Mm-hmm. Τελείωσε. Ό,τι κάνεις θα το εισπράξεις. Σύμφωνα με τον νόμο. Σύμφωνα με τον νόμο και την ποινική κατάσταση. Mm-hmm. Την οποία είσαι. Τελειωμένα. Mm-hmm. Λοιπόν, ό,τι βλέπετε. Είναι το θέατρο της Δευτέρας. Είναι θέατρο, λέτε. Μάλιστα. Είναι θέατρο. Μάλιστα. Δεν το πιστεύει κανένας, τουλάχιστον από τους αστυνομικούς που έχω μιλήσει εγώ στα Γρήνο, mm-hmm. είναι και πατρίδα μου. Κανένας δεν πιστεύει. Mm-hmm. Και στην αρχή δεν το πιστεύανε, και ο διαπραγματευτής δηλαδή λέει τώρα γιατί μας κουράζει. Ναι. Αυτό είπε. Γιατί με κουράζει, ρε φίλε, λέει. Αφού ξέρουμε ότι θες να ζήσεις. Θέλω να τελειώνουμε. Πάντως εδώ μιλάμε για καρτέρι. Ναι. Εδώ μιλάμε για προσχεδιασμένη κατάσταση. Ναι, αφού υπάρχουν στοιχεία. Mm-hmm. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν και από κάμερα ότι ο τύπος πήγε και τη έστεισε καρτέρι. Το κοριτσάκι δεν ήξερε τίποτα, κοπελίτσα. Το είχε αποφασίσει, δηλαδή. Ναι, και όχι το είχε αποφασίσει. Το είχε προσχεδιάσει. Το να το αποφασίσεις μπορεί να το αποφασίσεις τελευταία στιγμή. Οκ, mm-hmm. Τελευταία στιγμή λέω θα έρθω να σκοτώσω, ρε Δημήτρη. Ναι. Εντάξει, το αποφάσισα, γιατί το αποφάσισα. Mm-hmm. Αλλά το να καθίσω εγώ πριν να βρω όπλο, να βρω την ώρα, να κάνω το όπλο να είναι περίστροφο. Αυτό προφανώς. Υπάρχει περίπτωση. Άκουσα, συζητούσα χθες με τον ανεψιό μου, ο οποίος υπηρετεί στα Γρήνια. Και μου λέει ότι για να πάρει περίστροφο, mm-hmm. προφανώς ήθελε να την κάνει μετά και να εξαφανιστεί. Mm-hmm. Γιατί το περίστροφο έχει ένα προσόν. Δηλαδή. Δεν απορρίπτει κάλικα. Ναι, σωστά. Ρίχνει σφαίρα, πάει μέσα σε κάνει μαντάρα. Μένει μέσα στο μήλο, ναι. Η μια σφαίρα σε κάνει μαντάρα. Mm-hmm. Οι τρεις που ρίξε αυτός. Σε διαλύει. Σε διαλύει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει. Γι' αυτό και την πυροβόλησε. Άρα δεν αφήνει ίχνη. Άρα λοιπόν αυτό στήχε στο μυαλό του, για να το κλείσω. Ναι. Παίρνω περίστροφο, το οποίο δεν απορρίπτει κάλικα να με βρούνε. Mm-hmm. Δεν θα με βρούνε ποτέ. Τη ρίχνω τρία μολύβια. Mm-hmm. Την κάνω. Πώς δεν θα τον έπαιξε. Και τέλος. Είχε γεμίσει το Facebook με αναρτήσεις, κύριε Μπαλάσκα. Κοιτάξτε να σας πω με κάτι. Με αναρτήσεις που έλεγαν θα τελειώσει η ζωή. Θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ήθελε να κάνει. Τα έχει δει κανείς. Ναι. Μετά τα είδαμε. Και σε αυτό που λέτε τώρα, χαμογελάω, γιατί τι λέω. Καλά, μην τους έχουμε και πάρα πολύ έξυπνους αυτούς, ε. Mm-hmm. Γιατί το λέτε έτσι, είναι και πονηροί αυτοί. Ξέρω εγώ, μήπως είναι, και γατόνια. Α, δεν είναι. Σας το λέω εγώ. Είναι παλιά άνθρωποι, στεγνοί εγκληματίες, αποφασισμένοι να αφαιρέσουν την ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα. Αυτά τα παιδάκια κανείς δεν ξέρει πώς θα κάνουν Χριστούγεννα τα τρία τα παιδάκια. Πώς θα κάνουν σε λίγες μέρες Χριστούγεννα, μου λέτε. Σκοπέλας, βέβαια. Μάλιστα. Μάλιστα. Για πάμε στον κύριο Μαρακάκη. Τι λέτε, κύριε Μαρακάκη, τώρα εδώ, τι περίπτωση έχουμε εδώ. Θα σταθώ λίγο στο τελευταίο που είπε ο Σταύρος mm-hmm. για το αν είναι έξυπνοι ή όχι. Οι περισσότερες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους δείχνουν ροπή στο έγκλημα. Σε όλο το κύριε Μαρακάκη, να σας φτιάξουμε λίγο το μικρόφωνο. Για να ακούγεστε καλύτερα, γιατί έχει φύγει από τη θέση του. Ελάτε, τώρα σας ακούμε. Τα σπουδαία που είπα λοιπόν θα τα επαναλάβω. Τα σπουδαία τα επαναλαμβάνουμε ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στα ποινικά δικαστήρια, όταν είμαστε πολιτική αγωγή και όχι υπεράσπιση, αλλά και στην υπεράσπιση, γιατί μας νοιάζει πάντα η ψυχοσύνθεση του δράστη. Όταν κάποιος έχει ροπή στο έγκλημα, συνήθως σε κάποιο σημείο της διαδρομής αποκτά άγνοια κινδύνου. Ειδικά αν έχει κάποια στιγμή αποφασίσει να επιχειρήσει κάτι, όσο βαρύ και αν είναι αυτό ή ελαφρύ, και το έκανε με επιτυχία. Η επόμενη φορά, δηλαδή στη φορά της επανάληψης, θεωρεί ότι μιλάει με τον Θεό. Mm-hmm. Ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, mm-hmm. κανείς δεν θα με πιάσει ή ακόμα και αν με πιάσουν θα τους πείσω. Mm-hmm. Και εδώ τώρα προφανώς
Θα έλεγε κάποιος, βέβαια έχει άξιους δικηγόρους πλέον. Στρατηγικά ότι θα ήθελε να υπαχθεί στη διάταξη περί βρασμού ψυχικής ορμής για να μπορέσει να πάρει αν θα πάρει τέτοιο ελαφρυντικό, φυσικά είναι μια δραματική αλλαγή σε ό,τι αφορά την πιθανή καταδίκη και την επιβολή κάποιας ποινής. Πώς θα πάρει το βρασμό ψυχής, ένας άνθρωπος που πήγε και σε ένα καρτέλι. Μα τώρα γι' αυτό κάνατε τις ερωτήσεις πριν. Αν υπήρχε δηλαδή προσχεδιασμός, εάν είχε καθαρό μυαλό πριν κάνει κάτι τέτοιο. Και αυτό που βέβαια μας απασχολεί πάλι για πολλωστή φορά. Πόσο θα μείνει μέσα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι, ας μην βγάλουμε τα κομπιουτεράκια και δούμε τώρα. Αυτό μας έχει απασχολήσει άλλες φορές αυτό. Γιατί φτάσαμε εκεί. Και όταν έχεις μια κρίση σε μια σχέση ενός ζευγαριού, να υπάρχει αυτή η πρόληψη, να υπάρχει ένας μηχανισμός, δεν είναι πολύ σύνθετος, που να δώσει, να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των αρχών, ότι κοιτάξτε, αυτό το ζευγάρι θέλει προσοχή, ας έχουμε το νου μας. Για να προλάβουμε. Για να προλάβουμε δολοφονία, την οποία, αν κάποιος ήξερε την ψυχοσύνθεση και λίγο είχε παρακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο, θα είχε καταλάβει ότι είναι ικανός να το κάνει. Κάτι συμβαίνει, βέβαια. Βέβαια, οπωσδήποτε. Και τώρα έχουμε πάλι. Φάνηκε από τις αναρτήσεις που έκανε. Κλαίμε πάλι πάνω στο δοκιμένο γάλα. Τελειώνει η ιστορία με τις ανυπεράσπιστες γυναίκες, οι οποίες δεν έχουν τρόπο να νιώσουν ασφάλεια. Έχουμε πολλούς ανυπεράσπιστους, κύριε Παυλόπουλε. Δεν φτάνουν τα ασφαλιστικά μετά, το ξέρετε πάρα πολύ και καλά. Και γυναίκες. Δεν φτάνει το ένα, δεν φτάνει και το παρελθόν. Και ανήλικα. Κάτι παραπάνω χρειάζεται. Και γυναίκες και ανήλικα. Έχουμε φτάσει στο σημείο. Είναι πέμπτη δεκαετία που μιλάμε για αυτό το ζήτημα. Έχουμε πλέον, υποτίθεται, έχουμε εγκατεστημένη ισότητα των δύο φύλων. Και όμως βλέπουμε ότι ο μέσος συμπολίτης μας δεν το αναγνωρίζει αυτό. Ναι, ναι. Δεν το αναγνωρίζει. Τώρα πάμε, κύριοι, και στο άλλο θέμα που θέλουμε να πούμε με δύο κουβέντες. Το τι αλλάζει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε σχέση με τη μικροκινητικότητα, που, όπως λέγεται, δηλαδή με τα πατίνια. Όλο αυτό το χάος πάει να μαζευτεί, κύριε Μπαλάσκα. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Δεν μαζεύεται. Αυτό λέω, γι' αυτό το λέω. Το αμφισβητώ αν θα γίνει. Μπορεί στον νόμο να γράψει ό,τι θέλει. Στον δρόμο και στην πράξη δεν ξέρω αν θα γίνει. Δεν μαζεύεται. Ό,τι και να σα πω κάτι. Ό,τι θα σα τα πει καλύτερα ο Γιάννης τώρα, ας πούμε, που, ο οποίος είναι και ποινικολόγος και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό και έχει και θετικό έργο επάνω, ιδιαίτερα στις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν απόρρια θάνατο ανθρώπων. Ο Γιάννης θα έχει ψάξει γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα σα πω κάτι. Μόνο ένα λεπτό. Όταν βλέπεις. Γελάω. Τι να κάνω. Όταν βλέπεις τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο άλλος, ένα στρώμα ολόκληρο. Ναι, φοβερό. Το μεταφέρει με το παδένι. Και δεν τον σταματάει κανείς. Εμένα αυτό με εντυπωσιάζει. Κανείς στο κέντρο του Ηρακλείου τώρα. Είναι εντυπωσιακό. Από Δίας, από Τρίας, από τέτοια. Και ένα στρώμα ολόκληρο. Το μεταφέρει με το πατίνι. Και όταν βλέπεις έναν. Είδα εγώ στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα που έχει 100.000 αστυνομικούς, ο οποίος είναι πάνω στο πατίνι, αυτός, ο γιος του, ο πιτσιρικάς, που δεν είναι πάνω από 3-4-5 χρονών, πόσο θα ήταν, του κράταγε τα πόδια, τα γόνατα, και η γυναίκα τα πίσω που κράταγε αυτόν. Και πηγαίνει. Και πάνε βόλτα. Έχει τελειώσει το θέμα. Ναι. Από εκεί πέρα, okay, θα σας τα πει τα ποινικά εδώ πέρα ο αξιωματικός. Όχι, δεν είναι ζήτημα. Έχει τελειώσει το θέμα. Πάνω ξέφυγε. Σε δύο μικρές ροδίτσες τόσες και σε μια ταβλίτσα τόση και να τρέχουν αυτοί. Τώρα, τι λέτε, κύριε Μαρακάκη. Η θετική αφήγηση σε αυτό είναι ότι είναι ανέξοδο, ότι δεν έχει ρήπους, ότι είναι γρήγορο, ότι θα αποσυμφορήσει. Και πολύ ωραίο είναι. Αλλά. Ωραίος είναι και κάποιος που τρέχει με το iPhone στο μπράτσο. Ναι. Αυτό το διαολάκι παράγει ατυχήματα και θανάτους. Πέρσι είχαμε 650 θανάτους στην Ελλάδα. Εάν παραμείνει χωρίς πλαίσιο, που προσέξτε. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει. Εμείς εννοώ δηλαδή οι νομικοί που ασχολούμαστε με τα τροχιά, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα με τους ειδικούς από το Υπουργείο Υποδομών και ξέρω ότι έχει άξιους ανθρώπους μέσα. Όμως υπάρχουν και εταιρείες. Μία εκ των οποίων θα σας πω ότι λίγο πριν τον COVID είχε απευθυνθεί στο γραφείο μου, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε πλαίσιο, για να αρχίσουν οι εισαγωγές, γιατί είχαν ήδη δρομολογηθεί οι εισαγωγές. Ενδιαφέρον επιχειρηματικό υπήρχε, αλλά επειδή δεν υπήρχε πλαίσιο, έπρεπε να γίνει μια εισήγηση στο Υπουργείο για να δημιουργηθεί το πλαίσιο. Ακόμα. 5 χρόνια μετά δεν υπάρχει πλαίσιο. Δεν έχουμε ποδηλατόδρομους. Δεν έχουμε τον μηχανισμό να επιβάλλει σε αυτά τα μικρά δίκυκλα, τα οποία υποτίθεται ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν με ταχύτητα πάνω των 25 χιλιόμετρων,
την υποχρέωση. Καλά, προφανώς. Την υποχρέωση. Το εξηγούν στο μαγαζί που το παίρνεις. Τι θα κάνει. Πώς θα το πειράξει. Μα δεν υπάρχει. Είναι αδιανόητο. Δεν είναι αξιωματικός της τροχέας το μαγαζί που θα στο δώσει. Πας να το πάρεις και αν ρωτήσεις, πάει μόνο 25 λεπτά. Και ούτε έχουν κόφτη. Ένα λεπτό. Αυτά δεν τα παρατάνω που να είναι και τα παίρνουν. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι το επιχειρηματικό. Λοιπόν. Αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μηχανισμός να παρακολουθήσει ότι αυτά τα διγυκλά δεν θα μπαίνουν σε οδούς που έχουν όριο ταχύτητας πάνω από τα 50, μάλιστα, από τα 50 χιλιόμετρα. Όμως, ακόμα και στις οδούς που είναι για 50 χιλιόμετρα, ο τρόπος της οδήγησής τους και του χειρισμού τους είναι άναρχος. Ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια ανάποδα. Γιατί λογίζονται ως πεζί. Τα παρατάνω που να είναι. Στο Παρίσι τα απαγορεύσανε. Στη Μαδρίτη το ίδιο. Πιστέψτε με, εάν δεν έχουμε πρώτα απ' όλα την υποδομή, υποδομή σε ό,τι αφορά εννοώ το οδόστρωμα, το πεζοδρόμιο, τη διάταξη, χωροταξικά και την παρακολούθηση. Και την παρακολούθηση. Ναι. Σωστά. Θα θρυνήσουμε θύματα με αυτά τα διάολια. Θα θρυνήσουμε θύματα. Και δημιουργούν και σοβαρό πρόβλημα και στους υπόλοιπους οδηγούς. Και είναι και ανασφάλιστα. Ακριβώς. Και δεν είναι και ασφαλισμένα. Γιατί να κάνω εγώ προσπέραση στην Κατεχάκη, επάνω στη στροφή της Κεσαριανής, σε τέτοιο πατίνι επάνω στην Κατεχάκη. Ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Μαρακάκης. Γιατί. Δεν πρέπει να υπάρχει πατίνι. Μπορείτε να το σκεφτείτε όπως πάμε. Στην κεντρικό δρόμο τη Κεσαριανή. Σωστά. Επάνω στην Κατεχάκη. Σωστά. Μας κάνω προσπέρασε πατίνι. Δεν πρέπει να υπάρχει πατίνι εκεί. Κλείσαμε εδώ, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.